Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο του Direct One. Είναι καλεσμένος μας και είναι εδώ μαζί μας και είναι μεγάλη χαρά αυτό ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ενώσεως Κεντρών, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε. Παρακολούθησα προχτές που μιλούσατε στη Βουλή. Ήσασταν αρκετά δεικτικός με αυτό το κλίμα που διαμορφώθηκε ανάμεσα στους δύο μονομάχους, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι ήταν μια στημένη πόλωση ή ήρθε από γεγονότα τα οποία την όθησαν? Αυτό ήξεραν, αυτό έκαναν. Μέχρι εκεί φτάνει η δυνατότητα είτε του κυρίου Μητσοτάκη είτε του κυρίου Τσίπρα να πολλώσουν το κλίμα, να φανατίσουν τον κόσμο, να ισχυριστούν ότι μόνο ο καθένας τους μπορεί και όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Αυτή η λογική του μόνο εγώ μπορώ είναι μια λογική που έρχεται από πολύ πίσω το παρελθόν και που οδήγησε πάντα σε καταστροφικές συνέπειες και πολλώσεις. Αυτό πόσο συμπιέζει, κύριε Λεβέντη, τα μικρά κόμματα και το δικό σας και την Ένωση Κεντρών, αυτό το πολιτικό κλίμα που φαίνεται ότι επικρατεί και θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές? Πόσο σας επηρεάζει? Όταν είσαι σοβαρός και υπεύθυνος πολίτης, δεν σε συμπιέζει καθόλου, γιατί ξέρεις ότι γίνεται επί σκοπό. Άμα είσαι έτσι, να το πω, κρυμανταλάς, που τα πάντα μπορούν να σε επηρεάσουν, επηρεάζει. Εξαρτάται τι πολίτης είσαι. Ναι, με βάση τα ιστορικά προηγούμενα, φαίνεται ότι η πόλωση παίζει ένα ρόλο όταν οξύνεται η διαμάχη ανάμεσα στα κόμματα εξουσίας. Αν συνδυαστεί και με ρουσφέτια και με διορισμούς παραμονές εκλογών. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ρουσφέτια τώρα? Έτσι πιστεύω. Ένας υπόσχεται, ο άλλος κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ρουσφέτια. Φέρνει συνεχείς τροπολογίες στη Βουλή για ρύθμιση συμβασιούχων, για μονιμοποίηση κάποιων που λύγει η θητεία τους. Φέρνει τέτοια. Κύριε Λεβέντη, κοινοβουλευτικά τώρα εσείς είστε λίγο φιγόξι. Η Νέα Δημοκρατία πάλι δεν το καταγγέλει αυτό για να μην φανεί κακή. Ότι κάνει αντιλαϊκή πολιτική, ας πούμε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σχημονεί με το ρουσφέτη, η Νέα Δημοκρατία προτιμάει να σιωπά. Γιατί λέτε το κάνει αυτό? Για να μην τις χρεώσουν ότι είναι αντίθετη στις προσλήψεις. Επειδή έρχονται και εκλογές και επειδή προφανώς όλοι θέλουν να έχουν ένα φιλολαϊκό προφίλ. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς λίγο κοινοβουλευτικά είστε στην κόψη του ξηραφιού. Έχετε μείνει με 5 βουλευτές. Είχατε ξεκινήσει με 9 βουλευτές. Ο κύριος Σαρίδης ψήφισε τώρα στην παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δεν τον διαγράφετε. Έτσι δεν είναι? Ή θα τον διαγράψετε? Γιατί να τον διαγράψω? Γιατί προφανώς διαφοροποιείται από την πολιτική ή τη δική σας, από αυτά που υποστηρίζετε εσείς. Μπορεί να έχετε στους κόλπους σας ένα βουλευτή που δεν συμφωνεί μαζί σας. Θα τον κρίνει ο λαός. Γιατί με βιαστώ? Εγώ δεν έχω σε όλη μου στα 40 χρόνια δεν έχω διαγράψει κανέναν. Γιατί να σπεύσω τώρα να γίνω κακός με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιβαίνει τη γραμμή του κόμματος και μπορεί να το κάνει για να ακουστεί. Γιατί το κάνει, λέτε? Για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον, μπορεί να το κάνει. Αντίθετα, πιστεύω ότι το καταστρέφει. Πάντως όλοι πλήρως που φύγαν καταστρέφει. Από σαν... Όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με το κόμμα σου, καταστρέφεις το πολιτικό σου μέλλον. Ναι, γιατί μπορεί και αλλού να πας. Μπορεί να διαμορφώνω το επόμενο βήμα μου. Ναι, αλλά ποιος θα σε ψηφίσει εκεί όμα πας? Αυτούς που έχουν φύγει από ένα κόμμα, μόνο τα ψηφοδέλτια επικρατείας είναι προστατευτικά. Σε διασώζουν, εννοείται. Ναι, αλλιώς άμα κατέβει με σταυρό κάπου, δεν κάνει τίποτα. Και δεν έχει δυνατότητα ο Τσίπρας να του δώσει ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είναι ήδη καλυμμένο, αυτό το ξέρω καλά. Ναι. Έχει τόση υποχρέωση κι αυτός. Όλοι που έχουν φύγει από την Ένωση Κεντρών έχουν πάει σε ένα κόμμα. Κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ο καθένας έχουν πάει και στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ, ο κ. Καράς, και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.
Και στον Καμένο, βέβαια. Ναι, ο κύριος Φωκάς. Αυτός κι αν είναι περίπτωση. Έχετε τροφοδοτήσει με τους βουλευτές σας. Αυτό τι μπορώ να κάνω εγώ με ένα προδότη. Με ένα προδότη, τι μπορώ να κάνω εγώ. Εσείς τι μπορούσατε να κάνετε. Αν ένας προδίδει τις αρχές ενός κόμματος. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι άλλοι δύο που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί. Δημοκρατική, εκλήθηκαμε ένα κόμμα που ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, πήγανε, θεώρησαν ότι ενδεχομένως η μετακίνησή τους αυτή δεν αντιβαίνει και τόσο τι αυτά λέτε, που πιστεύουν. Το κόμμα της Ένωσης Κεντρών ιδρύθηκε για να συγκρουστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι έξω από τη γραμμή του κόμματος. Όχι, καλά, προσπαθώ να εξηγήσω, δηλαδή, μπορεί να θεώρησαν ότι είναι όμορος πολιτικός χώρος. Ο πιο κοντινός, τέλος πάντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμορος. Αυτό είναι τρέλα, αν το έκαναν. Αν το έκαναν, είναι τρέλα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος... Ιδεολογικά εσείς με ρουσφέτια, ένας κοντά, χώρος αντίστακτος. Δεν είναι με έτσι που το λέτε. Θέλω να πρόδωσαν πω... τη λαϊκή εντολή. Η λαϊκή εντολή είναι να μπούμε μέσα 10 και να γίνουμε μετά 30. Και όχι να φεύγει ένας-ένας. Η προδοσία του κόσμου είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό. Το και ο κόσμος θα το τιμωρήσει πολύ αυστηρά. Άρα αν σας γίνει μία πρόταση να συμμετάσχετε κάπου, είτε εγωμένα, στην προοδευτική, την Ένωση Κεντρών. Όλη μου τη ζωή πολέμησα τα κόμματα τα άλλα. Τα συστημικά. Ούτε πεθαμένος δεν θα πάω με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Είμαι ένας άνθρωπος που συχαίνομαι αυτό το σύστημα της συναλλαγής των δελατειακών σχέσεων, των συμβιβασμών, τα οποία κάνουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάω να κάνω τι. Να είμαι σαν τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης τι ήτανε, στο Λάος ήτανε και γι' αυτό πήγε. Μάλιστα. Δεν είχε μέλλον οπουδήποτε αλλού. Αποκλείεται για λοιπόν, να εξασφαλίσει κάτι. Τυχόν συνεργασία. Εγώ αγωνίζομαι να διεμβολήσω τα κόμματα για να φτιάξουμε κάτι καινούργιο που ο κόσμος να το σέβεται, να το αγαπά και να το τιμά. Mm-hmm. Άλλος ο ρόλος ενός Γεωργιάδη που ψάχνεται για να μπει στη Βουλή και άλλος του Βασίλη Λεβέντη που θέλει να φτιάξει ένα κεντρό χώρο. Να ξέρετε, πριν 40 χρόνια, γιατί τότε περίπου ξεκινήσαμε, ξεκίνησε ένα κόμμα να φτιάχνω κατά ΠΑΣΟΚ, κατά Νέας Δημοκρατίας. Κατά και των δύο αυτών, mm-hmm, ως κόμμα. Κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ διεδέχθη κατά μεγάλο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά ναι. Έτσι έγινε. Αλλά εμείς πρέπει να πολεμήσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Τι εκτίμηση κάνετε για τις ευρωεκλογές, για τα ποσοστά σας? Ότι ο Μητσοτάκης, έχει, ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα αν δεν είχαν φαγωμάρα. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν καραμαλικοί, υπάρχουν σαμαρικοί και αυτό θα τους κοστίσει. Δηλαδή μπορούσε να έχουν 12 πόντους και με τα δυσκολίες μπορεί να έχουν 5. Το βλέπετε αυτό? Ναι, είναι πιθανόν να πέσουν γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί με την γκρίνια όλων και ότι προτάσουν τα προσωπικά τους ζητήματα έναντι των γενικότερων. Θα προηγηθεί μάλλον η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με μεγάλη, όσο θα με μπορούσε διαφοράς να γίνει αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μεγάλα εγκλήματα και έπρεπε να τιμωρηθεί. Θα γλιτώσει την μεγάλη τιμωρία. Θα την γλιτώσει. Θα προσπαθήσει να επιβιώσει. Πού τον βλέπετε έτσι? Και δεν μιλάω για τις ευρωεκλογές. Μιλάω για τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Πού βλέπετε να στέκεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Εκεί. Εξαρτάται τώρα από την εποχή. Αλλά πιστεύω ότι θα βλέπετε. Είναι 5-6 μονάδες πίσω, θα είναι. Πίσω. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι παρά τα όσα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί να διατηρεί μια δύναμη σταθερή που είναι εκεί γύρω στο 22-23 μέχρι είναι 24%. Εξουσία. Η εξουσία μεγάλη που διαφθείρει. Η εξουσία που έχει ο κόσμος την ανάγκη της. Η εξουσία είναι μεγάλο πράγμα. Άλλαζε με τον κουβέρνο δηλαδή. Είναι μεγάλο πράγμα η εξουσία. Όλοι είναι άνεργοι. Στην Ελλάδα είναι όλοι άνεργοι. Και υποκλίνονται μπροστά σε αυτόν που υπόσχεται.
Είναι μια πληγή αυτό. Γι' αυτό η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ της ποινικοποίησης του Ρουσφετιού. Να χάνει την ιδιότητα του βουλευτή ένας αν εγγράφος ή με μαρτυρίες υποσχεθεί τοποθέτηση κάπου. Αν δηλαδή έρθεις εσύ και καταγγείλεις ότι μου είπε ο βουλευτής Άδωνης ότι θα με βάλει στο προπό υπάλληλο, ναι, λέω αυτό, και τεκμηριωθεί αυτό με ένορκες καταθέσεις, να χάνει την ιδιότητα του βουλευτή. Μόνο έτσι, με αυστηρά μέτρα θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε ένα σύστημα που βάζει νερά από παντού. Όπως ζητάω εισαγγελέα στα δημόσια έργα. Εισαγγελέα, γιατί ζητάω διακληρώσεις στα δημόσια έργα και στις κρατικές προμήθειες? Γιατί παρά να ψάχνω αν άφησε ίχνη ο κλέφτης, ναι, καλύτερα να προλάβω. Καλύτερα να είναι εκεί ο εισαγγελέας, να είναι παρόν να στη διαδικασία. Μα εδώ θα γυρίσω λίγο πίσω. Εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάνει ρουσφέδιο. Τώρα συνάντησε καθαρίστρια σήμερα, είπε θα μονιμοποιηθείτε όλες, θα πάρετε αύξηση. Αν το έκανε, είναι βλάκας. Το έκανε. Δεν το μιλάω έτσι, γιατί δίνει ένα δίδαγμα σαν Πρωθυπουργός, μια κατεύθυνση. Ό,τι κι άλλοι μπορεί. Συναλλάσσεσαι με τον Πρωθυπουργό και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Θα τιμωρηθεί αν το έκανε. Δεν γνωρίζω. Το έκανε. Για να το λέτε, το έκανε σήμερα. Δεν το αμφισβητώ. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτό είναι ρουσφέτη ή είναι κάτι το οποίο οι χαμηλές κοινωνικές ομάδες, δηλαδή, μια θεραπεία για πάντα έτσι προφανώς το προβάλλει. Πάντα ο φτωχός είναι φτωχός. Εν ονόμαι της φτώχειας του προστρέχεις. Δεν είναι κακό ένας πρωθυπουργός να είναι κοντά στο φτωχό ή να είναι κοντά στη Αλλά δεν είναι σωστό να προτιμάει πιο φτωχό θα βάλει. Το κακό του πράγματος είναι να διαλέγει ποιο φτωχό θα τοποθετήσει και ποιον θα πετάξει στα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε. Ναι. Από το να μην το κάνει πουθενά, όμως καλό είναι να το κάνει έστω και σε συγκεκριμένες ομάδες. Και μετά προφανώς και εσείς σκεφτείτε, όταν το κάνεις έστω. Είναι ότι ξεκινάω έτσι για να διευρύνω μια κατάσταση. Και τι λέει, νομίζω και ο Υπουργός Οικονομικών αυτό λέει. Ξεκινάμε με αυτό που ξέρετε, μπορούμε. Αυτό έχουμε, αν αυτό δίνουμε. Αν ο στόχος είναι να το πάμε και περαιτέρω. Αν το πράγμα ξεχυλώσει κάπου. Ξεχυλώνει παντού. Ναι. Και μετά το πετάς όλο. Εντάξει, δεν ναι. υπάρχει ο λίγον έγκυος στα Όχι, θέματα λίγον αυτά. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Όντως. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Θα πάμε σε εθνικές εκλογές, μα τον Ιούνιο όπως ορισμένοι υποστηρίζουν ή τον Οκτώβριο που έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης. Αν το αποτέλεσμα δεν δώσει την αυτοδυναμία ή δεν δείξει ότι όμορες πολιτικές δυνάμεις μπορεί να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση. Η Ένωση Κεντρών θα ήταν διατεθειμένη να στηρίξει μια κυβέρνηση του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Ακούστε, επειδή αυτό τι θα έχει σημάνει. Θα έχει σημάνει ότι ο λαός μόνος του δεν βρήκε τρόπο να επιλέξει. Ναι. Σωστό. Δεν έκανε την επιλογή και την αφήνει στα κόμματα, στους πολιτικούς. Αυτό σημαίνει. Ότι, γιατί αν ήταν, θα την είχε κάνει ο λαός. Θα είχε δώσει τέτοια ποσοστά που θα είχε λυθεί το πρόβλημα δια της λαϊκής ψήφου. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι χωρίς εντολή του λαού δεν μπορείς να δώσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κουβέλης, ο Καρατζαφέρης, ο Καμένος, που πήγανε και δώσανε, βγάλανε τα μάτια τους. Άρα να ξαναπάμε σε εκλογές. Διότι τελικώς τους ενέπαιξε ο ισχυρότερος. Τους ενέπαιξε και μείναν εκτός βουλής ως επιτοπλίστων. Ναι, ο μικρός εμπέζεται από τον μεγαλύτερο. Και αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι εμείς και 152 να πάρουμε... Θα αναζητήσουμε συμμαχίες. Αυτά είναι βλακίες. Γιατί όταν πάρει 152 θα ήταν πολύ βλάκας να αναζητήσει συνεταίρους. Στην εξουσία. Ναι, ναι. Επομένως είναι κάτι που δεν γίνεται. Εκείνο που γίνεται είναι να πάρει 120 και να αναζητήσει συνεταίρους και να γίνει μια συμφωνία δημόσια. Δημόσια. Αυτό πρέπει να γίνει. Παρά να εκλιπαρίζει δηλαδή το Μητσοτάκη που είναι αυτοδύναμος να σε λάβει υπόψη, καλύτερα να είναι υποχρεωμένος να σε λάβει υπόψη με ανοιχτές διαδικασίες μπροστά στην κοινωνία. Όχι κατηδίαν. Όχι σιωπηλά σε σκοτεινούς ταράμους. Τι από τα δύο βλέπετε μια αυτοδύναμη? Εγώ βλέπω ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικό κόμμα
και δεν θα είναι ενιαίο. Έχει χωριστεί. Το Πασόκ δεν θα πάει όλο με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάει ένα κομμάτι, αλλά αν έχει 16 βουλευτές, θα πάει οι 10 με τη Νέα Δημοκρατία. Οι 6 δεν θα πάνε. Θα χρειάζεται κι άλλους. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα χρειαστεί βοήθεια και από άλλο κόμμα. Και καλύτερα τη βοήθεια να την αναζητήσει δημόσια και σοβαρά και υπεύθυνα, παρά με ατιμίες και με δοσοληψίες παράνομες και εξαγορές, συναλλαγές τέτοιες. Συνειδήσεων. Γιατί και συνήθως καταλήγουν στις εξαγορές και υποβιβάζεται πολύ ο δημόσιος βίος. Πάντως εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να μετάσχετε σε ένα σχήμα μετά τις εκλογές. Όσοι μετέσχουν σε τέτοια σχήματα ναυάγησαν. Μετέσχε ο Κουβέλης, μηδενίστηκε. Μετέσχε ο Καρατζαφέρης, μηδενίστηκε. Μετέσχε ο Καμένος, μηδενίστηκε. Έχει αποδειχθεί ότι ο μικρός δεν συμπιέζεται από τον μεγαλύτερο και ο λαός κοιτάει το μεγάλο, κοιτάει τις πρωτοβουλίες. Δεν καλά, αυτό που έγινε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και με τους 5-6 γύρω-γύρω βουλευτές δεν έχει. Δεν έχει προηγούμενο, νομίζω. Εσείς είστε και παλιός. Δεν έχει προηγούμενο, αλλά το έκανε από ό,τι είδατε αδίστακτα. Και δηλαδή μάζεται όπου να είναι. Ναι, πάντως τώρα είναι μια κυβέρνηση που έχει από παντού. Να βγει ο αριθμός. Έχει αριθμό βουλευτών. Μάζευε όποιος και να βγει. Μάζευε και σε καιρό και σε προσήρχετο. Και λέγανε welcome. Έτσι. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Εδώ πότε βγαίνει. Τώρα είμαστε ζωντανοί. Στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Όχι, λέω αέρα. Ελπίζουμε. Το Εσουρού. Για να γίνει το Εσουρού τι αρνείται. Το Εσουρού απλώς δεν λέει τίποτα μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.